αντιμέτωποι με αναβολές ή μεταγγίσεις με μικρότερη ποσότητα αίματος, βρίσκονται πανελλαδικά οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς, καθώς και ο φετινός Αύγουστος ήρθε να επιβεβαιώσει το τεράστιο έλλειμμα που χαρακτηρίζει παραδοσιακά τους μήνες του καλοκαιριού αναφορικά με την επάρκεια αίματος. Ήδη από τα τέλη Ιουλίου η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου με ανακοίνωσή της, επισημένοντας πως κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου οι πάσχοντες από θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο βιώνουν την ανασφάλεια του αν θα βρεθεί αίμα για τη μετάγγισή τους και πως φέτος η παρατεταμένη περίοδος των υψηλών θερμοκρασιών που σημειώθηκαν σε συνδυασμό με τις περιορισμένες δυνατότητες αιμοληψιών οδηγούν σε έναν δύσκολο Αύγουστο, κάτι που ακριβώς ένα μήνα μετά φαίνεται να είχε βεβαιωθεί και με το παραπάνω. Ενδεικτικό των ελλείψεων είναι το γεγονός πως αρκετοί από τους ασθενείς, αν όχι όλοι, δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες ποσότητες αίματος που απαιτούνται, με αποτέλεσμα να αναβάλλονται οι προγραμματισμένες μεταγγίσεις τους και να αγωνιούν για το πότε θα καταστεί εφικτό αυτές να πραγματοποιηθούν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο πως το αίμα διαρκεί 35 με 42 ημέρες, κρίνεται επιτακτική περισσότερο από ποτέ η ανάγκη όσοι μπορούν να αιμοδοτήσουν να το πράξουν άμεσα στα τμήματα αιμοδοσίας των δύο νοσοκομείων της πόλης, όπως ανέφερε και το μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, αλλά και μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας Λεωνίδας Ρουμπάτης. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που τα μέσα της πόλης μας ανταπεξήλθαν τόσο γρήγορα σε ένα κάλεσμα που κάναμε για την εθελοντική αιμοδοσία. Πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ περίεργα και τραγικά, μπορώ να πω, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ελλείψεις αίματος στην πόλη μας, ακόμη και σε όλη τη χώρα. Αυτό οφείλεται κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, που πάντα ο Αύγουστος είναι ένας δύσκολος μήνας για την εθελοντική αιμοδοσία. Πιστεύω ότι φέτος ακόμη και με τις πυρκαγιές και του παρατεταμένου καύσωνα που υπάρχει στη χώρα μας, τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα. Έτσι, οι θαλασσεμικοί ασθενείς σε όλη τη χώρα και κυρίως στα μέρη μας εδώ αναγκάζονται να μετακινούνται χιλιόμετρα, αντί για να μεταγγίζονται μία φορά ανά 15 μέρες με δύο φιάλες, μεταγγίζονται με μία φιάλη, με αποτέλεσμα κάθε εβδομάδα να διανύουν πολλά χιλιόμετρα ώστε να έρχονται και να κάνουν στις μεταγγίσεις τους. Οι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών προσπαθούν και αυτοί από την πλευρά τους να κάνουν ό,τι καλύτερο δυνατόν, αλλά παρόλα αυτά η προσπάθεια αυτή δεν έχει φέρει έχει φέρει αποτελέσματα όπως θα έπρεπε, και έτσι πιστεύουμε στην ευαισθησία του κόσμου και κυρίως όλων των ανθρώπων, είτε έχουν πάει διακοπές, είτε έχουν γυρίσει από αυτοί, όσοι δεν έχουν δώσει αίμα, να μπορέσουν να πάνε να το κάνουν στα δύο νοσοκομεία της πόλης μας. Έπειτα, πρέπει να τονίσουμε και το γεγονός ότι τα δύο τμήματα αιμοδοσιών της πόλης μας κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα και αυτοί από την πλευρά τους. Καλούν συνεχώς τον κόσμο μέσω τηλεφώνων κτλ., ώστε να έρθουν σε ένα σταθμό αιμοδοσίας για να δώσουν αίμα. Ελπίζουμε να εισακουστούμε, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που δίνει το αίμα τους για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, και πιστεύω ότι μαζί με αυτή την έκκληση που κάνουμε από εσάς μέσω των μέσων της πόλης μας, να βρούμε ανταπόκριση.